έλεγχος των πιστοποιητικών εμβολιασμού στους πελάτες των εμπορικών καταστημάτων και στα Χανιά έχει προκαλέσει αισθητή μείωση της κίνησης. Λύση εν ώψη της εορταστικής περίοδου αναζητά ο Εμπορικός Σύλλογος. Δεν είναι εύκολο ούτε ο υπάλληλος ούτε και εμείς να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Θα υπάρχει και μια μεγαλύτερη ίσως κινητικότητα λόγω των γιορτών να βγει ο άλλος έξω και να ψωνίσει. Το πιο σωστό ήταν να ήμασταν όπως πριν, τις αποστάσεις, τις μάσκες μας. Σε μια ούτως ή άλλως υποτονική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζει το μήνα Νοέμβριο, τα νέα μέτρα ήρθαν να ρίξουν περαιτέρω το αγοραστικό ενδιαφέρον των καταναλωτών. Βασικά αυτό που λέμε και το τονίζουμε έτσι περισσότερο είναι να είμαστε όπως με τα μεγαλύτερα καταστήματα. Δηλαδή όπως μπαίνει στο σούπερ μάρκετ να μπαίνει και στο κατάστημα το δικό μας. Το βασικό αυτό. Με υπομνήματα στο αρμόδιο Υπουργείο, ο εμπορικός κόσμος των Χανίων προτείνει επαναφορά του προηγούμενου πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων που δεν θα περιορίζει τους ανεμβολίαστους πολίτες. Νομίζω ότι επιβάλλεται αυτή την εποχή. Είναι ό,τι καλύτερο. Και για μας και για τους άλλους που έχουμε γύρω μας. Ακόμη πιο δύσκολη καθίσταται μετά την εφαρμογή των νέων μέτρων η λειτουργία των πρακτορείων του ΟΠΑΠ. Όσοι έχουν ήδη τα πιστοποιητικά έτοιμα είναι πιο εύκολο, αλλά οι περισσότεροι ψάχνουν να το βρουν στο κινητό τους, ψάχνουν την ταυτότητά τους, είναι λίγο δύσκολο. Ο Σύλλογος Πρακτόρων του ΟΠΑΠ Κρήτης απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση, στην οποία τονίζει πως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου τους έχουν φέρει στο φάσμα της καταστροφής και ζητούν να υπάρχει ατομική ευθύνη των πελατών κατά την είσοδό τους στα πρακτορία. Τα παιχνίδια μας είναι ένα πεντάλεπτο, μέχρι να ελέγξουμε χάνουν οι άλλοι την κλήρωση. Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, που εξέτασε ακόμη και το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων στην κατεύθυνση πίεσης της κυβέρνησης να αποσύρει τα μέτρα, προς το παρόν αποφάσισε να συντονιστεί με τις αποφάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.